Θα πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος από την αρχή του φαινομένου, μάλλον όταν έγινε αντιληπτός σε εμάς κοινούς θνητούς ως φαινόμενο, εκεί αρχές Ιουνίου, ήταν εξαιρετικά φιδωλός στις δηλώσεις του, παρακολουθούσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλο το φαινόμενο, ποτέ όμως απέφυγε εκτιμήσεις, προβλέψεις, το ένα το άλλο, έλεγε απλά ότι χρειάζεται εγρήγορση και εξαιρετική προσοχή σε όλη την εξέλιξη. Το ίδιο είπε και μετά το μεγάλο σεισμό που φαίνεται ότι οι περισσότεροι πια ομονούν ότι είναι 6, με τις διάφορες διορθώσεις. Τώρα μην παίξουμε εκεί 5,96, ας πούμε 6, ας το στρογγυλέψουμε να το πω έτσι. Το ίδιο είπε και μετά το μετασεισμό του 5,3, ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στη μετασεισμική ακολουθία. Είναι καθηγητής γεωφυσικής στο ΕΚΠΑ, αλλά είναι ταυτόχρονα και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Εσωτερικού της Γης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, που έχει εγκατεστημένο στο νησί απάνω ως περιφερειακό Ινστιτούτο το πιο ανεπτυγμένο δίκτυο με φοβερές δυνατότητες. Είδαμε και τις δορυφορικές απεικονίσεις πρόσφατα του τι συνέβη στην περιοχή. Είναι ο κύριος Φίλιππος Βαλιανάτος. Καλημέρα κύριε Βαλιανάτο. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Κύριε Βαλιανάτο, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, επειδή από την αρχή αυτό τονίσατε, ότι πρέπει να δούμε την σε εξέλιξη μετασεισμική ακολουθία. Σας το πω όπως το λέει απλώς κόσμος. Χορεύουμε κάθε μέρα όλο το 24ωρο. Άλλοι γίνονται πιο αισθητοί, άλλοι λιγότερο αισθητοί. Αν από την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή σας, έχουμε 5 σεισμούς. Την ώρα που ξεκίναγε ήταν ο Τριάρης και από εκεί και μετά ήταν 2,5 άριδες περισσότεροι και πιο κάτω από το 2,5. Μάλιστα. Είμαστε σε πραγματικό χρόνο, όπως βλέπετε. Αυτό είναι φυσιολογικό ως εξέλιξη? Ναι. Είναι στα πλαίσια του φυσιολογικού. Αλλά επειδή παρακολούθησα όλη την εκπομπή, επιτρέψτε μου να κάνω μια παρατήρηση σε σχέση όσα είπε ο κύριος Καλογεράκης, που πραγματικά ήταν σημαντικά. Δεν απέτυχε η επιστήμη. Απέτυχε η διοικούσα επιστήμη. Εννοείται αυτούς που βγαίναν φορά παρτίδα και κάναν δηλώσεις και κόντρα δηλώσεις. Εγώ ήμουν σαφής ότι είπα. Ούτε συμμετείχα σε συντονιστικά, ούτε συμμετείχα σε συγκεντρώσεις κατοίκων, ούτε έγινε μια διαχείριση το καλοκαίρι με όχι όρους επιστήμης, αλλά με όρους πολιτικής. Γιατί προφανώς αυτοί οι οποίοι κάνανε τη διαχείριση έχουν πολιτικό παρελθόν και θέλουν να έχουν και πολιτικό μέλλον. Ναι, αλλά εδώ γεννάται ένα εύλογο ερώτημα, κύριε Βαλιανάτο. Αν δεν εκλήθει το Ινστιτούτο με το πιο ανεπτυγμένο, επειδή αν θέλετε εδράζεται και στην Κρήτη, δίκτυο πάνω στο νησί, γιατί δεν εκλήθη? Δηλαδή θεωρήθηκε εκ του περισσού να συνεισφέρει επιστημονικά, δεν λέω κάτι άλλο, με αυτό το δίκτυο που είναι σε Χανιά, Ηράκλειο, απλώνεται παντού σε όλο το νησί. Το δίκτυο μας ξεκινά από τη Γάβδο μέχρι την Τίνο, από την Νότιο Πελοπόννησο μέχρι τα Δωδεκάνησα, γιατί πρέπει να έχουμε σταθμούς και περιμετρικά από την Κρήτη, εάν θέλουμε να κάνουμε καλό κοντρόλ της σεισμικότητας γύρω από την Κρήτη στο θαλάσσιο χώρο. Και έχει σταθμούς επάνω στην Κρήτη. Ακούω συχνά, ας πούμε, για σταθμούς που εγκαθίστανται. Μα εμείς έχουμε μόνιμους σταθμούς τριγύρω από την περιοχή. Τι να εγκαταστήσουμε, αφού τους έχουμε μόνιμα εκεί πέρα. 24 ώρες το 24ωρο, 12 μήνες το χρόνο. Δηλαδή, πραγματικά, ορισμένα πράγματα με ξεπερνάνε σαν επιστήμονα, και όπως ξεπερνάνε και πολλούς άλλους. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω για την σεισμική ακολουθία. Μισό λεπτό, κύριε Βαλιανάτο, κάντε μου μια χάρη, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Συναγερμό σήμανε έξω από τη Βουλή στο μνημείο του Αγνού Στρατιώτη, όταν άνδρας ανέβηκε με αγροτικό όχημα στο πεζοδρόμιο μπροστά από το μνημείο και απειλούσε να ανατιναχτεί. Θα ανατιναχτώ, φώναζε ο άντρας, που ακινητοποιήθηκε άμεσα από τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Στο σημείο έφτασε μέχρι και η αντιτρομοκρατική. Μέσα στο αγροτικό όχημα βρέθηκαν 2 μπιτόνια βενζίνη και πετρέλαιο. Δεν ξέρω, υποθέτω ότι ο κόσμος έχει σαλτάρει. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη, κλείνω την παρένθεση. Ελάτε. Ήθελα να σας πω το εξής. Όλο το καλοκαίρι είχαμε μια μετασεισμική δραστηριότητα. Έφτασε μέχρι το 4,7-4,8. Και αυτή η προσεισμική δραστηριότητα ήταν σαφής. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά, τα οποία μελετάμε συνεχώς οι επιστημονικές ομάδες, οι οποίες δεν είναι τόσο προβεβλημένες στον ελληνικό χώρο με όρους μέσων επικοινωνίας. Κάποια στιγμή λοιπόν
γύρω στις 25 και 26 Ιουλίου, ναι, είδαμε κάποια χαρακτηριστικά τα οποία μας χτύπησαν το καμπανάκι και από εκεί και μετά ουσιαστικά αρχίσαμε να μελετάμε με πολύ μεγαλύτερη προσοχή τις παραμέτρους και πώς εξελίσσονται. Αλλά αυτά τα θέματα είναι καθαρά επιστημονικά. Δεν μας ζήτησε κανένας να του δώσουμε την πληροφόρηση. Την κρατήσαμε για την επιστημονική μας ανάλυση. Εγώ όμως το συνδυάζω αυτό που μου λέτε με αυτό που μας είπε προχθές στο Green TV σε αντιθέσεις ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μέλος Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, ο οποίος μας είπε ότι στις 27 έφυγε έγγραφο από αυτή την επιτροπή στην πολιτική προστασία ότι παιδιά πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα το σχέδιο Εγκέλαδος. Προφανώς λοιπόν οι επιστήμονες όλοι και εσείς πολύ περισσότερο εδώ κάτι βλέπατε που κοιτάξτε, το δηλαδή, διαφοροποιούσε. Τότε έφυγε, δεν είμαι μέλος της Επιτροπής, ναι, ναι, οπότε δεν μπορώ να έχω εικόνα. Το συνδυάζω όμως ημερομηνιακά, άρα κάτι βλέπατε έτσι. Όλοι κάτι αυτό, αυτό που λοιπόν που μπορώ να σας πω εγώ σε σχέση με τα επιστημονικά θέματα ήταν ότι αυτό το έγγραφο έφυγε ως αποτέλεσμα του 4,7 που είχε γίνει. Αυτό το οποίο εμείς καταλήξαμε με τις μεθόδους που καταλήξαμε, ουσιαστικά υπήρχε μια πιο καθαρή εικόνα, ναι, εκεί γύρω στις 7 του Σεπτέμβρη. Α, μάλιστα. Γύρω στις 7 του Σεπτέμβρη. Υπήρχε μια καθαρότατη εικόνα για το πώς εξελίσσεται η προσεισμική ακολουθία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4-5 συνάδελφοι οι οποίοι δουλεύουμε πάνω στο θέμα και το συγκεκριμένο θέμα δεν το δουλεύουμε μόνο για Παλκαλοχώρη και για όλες τις άλλες περιοχές. Ποσοτικά. Ξέρετε, νομίζω ότι είσαστε μαθηματικός. Όχι. Κάνω λάθος τότε. Ναι. Λοιπόν, εάν δεν εκφράσουμε τα θέματα με αριθμούς ποσοτικά, όλα τα άλλα είναι γνώμες. Γνώμη μπορούμε να έχουμε για την αισθητική, για την πολιτική, για το πώς παρκάρουν τα αυτοκίνητα στους δρόμους. Για την επιστήμη δεν έχουμε γνώμη, έχουμε γνώση. Έχετε δίκιο σε αυτό. Θέλω να μου πείτε, πριν πάμε στα ενδότερα, με τα σεισμικά, θα το πω λαϊκά όπως το καταλαβαίνει ο κόσμος, βλέπετε μία ομαλή εξέλιξη του φαινομένου. Μέχρι και τώρα που μιλάμε, ναι, η εξέλιξη είναι στα πλαίσια του ομαλού. Μάλιστα. Ξέρετε τι λέει ο κόσμος? Επειδή η διοικούσα επιστήμη, θα χρησιμοποιήσω, μ' άρεσε ο όρος σας. Είναι όπως η διοικούσα εκκλησία που λέγαμε σε άλλες περιπτώσεις. Επειδή η διοικούσα επιστήμη αυτούς τέσσερις μήνες περίπου είπε στους πολίτες, ακούσατε τον κύριο Καλογεράκη, εντάξει, μην ανησυχείς, μπαίνουμε σε ύφεση, γύρνα από την άλλη πλευρά μας ενοχλεί ο σεισμός και κοιμήσου. Σου λέει και τώρα ο κόσμος, και γιατί να πιστέψω ότι εξελίσσεται ομαλά και να μου έρθει πάλι κανένα εξάμισάρι. Καταλάβατε τι εννοώ? Ναι, γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι όλα αυτά που συμβαίνουν στη συγκεκριμένη δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο δεκαετίες οδήγησαν σε μια αμφισβήτηση της επιστήμης. Όχι μόνο στον χώρο της γεωφυσικής και της σεισμολογίας, αλλά και στους άλλους χώρους. Σωστό. Και βλέπετε το τι συμβαίνει κοινωνικά και σε άλλα θέματα. Είτε τα λέμε εμβόλια, είτε τα λέμε οτιδήποτε. Υπάρχει λοιπόν μια αμφισβήτηση επιστήμης, η οποία ξεκινά το ότι από εμάς, τους επιστήμονες, δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει να κοιτάξουμε και τους εαυτούς μας τον καθρέφτη, όχι όλοι, αλλά και να καταλάβουμε το τι, τι καταστροφή γίνεται, τι ζημιά γίνεται στον κοινωνικό ιστό από τις προσωπικές επιδιώξεις κάποιων, είτε για πολιτικούς, είτε για οικονομικούς, είτε για λόγους προσωπικής προβολής, είτε για χίλιους δυο λόγους. Η ζημιά που γίνεται είναι πολύ μεγαλύτερη, αλλά φυσικά σε αυτούς που την κάνουν δεν τους νοιάζει. Μάλιστα. Τώρα, εσείς λέτε ότι μέχρι στιγμής βλέπουμε. Γιατί αν μου επιτρέπετε, είδα και την προχθεσινή εκπομπή σας το βράδυ και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ με τις αντιθέσεις που υπήρξαν και τις προσωπικές προσβολές που εκφράστηκαν εκατέρωθεν ανθρώπων. Εννοείται από το χώρο της επιστήμης, έτσι? Βεβαίως. Αλλά δεν σας απασχολούν. Εσείς βλέπετε, κύριε Βαλιανάτο μου, αυτή τη στιγμή, μέχρι στιγμής, μία φυσιολογική εξέλιξη της μετασεισμικής ακολουθίας. Ερώτημα. Μέχρι τα δεδομένα που έχουμε, ναι. Μέχρι τα δεδομένα που έχουμε, ναι, είπατε. Θυμάμαι ότι είπατε πρόσφατα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV ότι πρέπει να ποσοτικοποιήσουμε, δηλαδή να βάλουμε αριθμούς, πόσους σεισμούς έχουμε μετά το λεγόμενο κύριο γεγονός άνω των 4, πόσες άνω των 3, και κάπως έτσι λέτε βγαίνει μια συνισταμένη. Καλά το κατάλαβα? Υπάρχουν πολλές παράμετροι. Η μία παράμετρος είναι αυτή. Μετά κοιτάμε τη χρονική εξέλιξη των μετασεισμών
σαν αθρηστικό κομμάτι, σαν κομμάτι αθρηστικής ενέργειας που εκλείεται. Μετράμε τα διαστήματα, τα χρονικά που μεσολαβούν από σεισμό σε σεισμό και θέλουμε να δούμε αν είναι αυτό που λέμε persistent, δηλαδή αυτό συνεπεί. Υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι. Οφείλω να πω ότι η ερευνητική μας ομάδα και στο Ινστιτούτο Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών εδώ στην Κρήτη, αλλά και με συνεργαζόμενους νέους ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, έχει ποσοτικοποιήσει όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι μία παράμετρος Q είναι 1,67. Αυτό είναι η τιμή που πρέπει να έχει όταν είναι μετασεισμική ακολουθία. Τέρμα. Μάλιστα. Είστε σαφείς. Πείτε μου και κάτι ακόμη, σας παρακαλώ. Και προσέξτε, αυτό το έχουμε δει σε όλους τους μετασεισμούς στον ελληνικό χώρο και παγκόσμια. Δηλαδή, είναι μία σταθερά διεθνής πρακτική. Θέλω να σας ρωτήσω ένα κρίσιμο κομμάτι. Λέτε ότι όπως εξελίσσεται το φαινόμενο, φαίνεται να έχει μία φυσιολογική εντός εισαγωγικών εξέλιξη. Ερώτημα. Υποτεθείστε ότι δεν έχουμε πια ισχυρούς σεισμούς, δεν έχουμε πάνω μετασεισμούς, έτσι τους λέμε εμείς εδώ ο κόσμος, άνω των 4,5. Έχουμε ας πούμε 4,1, 4,2, σας λέω εγώ με μια συχνότητα. Αλλά, προσέξτε τι σας ρωτώ, με εστιακό βάθος 1 χιλιόμετρο. Μπορεί να προξενήσουν περαιτέρω μεγαλύτερη ζημιά από ένα σεισμό 5,5 με εστιακό βάθος 50 χιλιόμετρα. Κοιτάξτε, δείτε. Όταν έχουμε μετασεισμούς οι οποίοι θα ξεπερνάνε το 4 και το εστιακό βάθος μετακινηθεί τόσο χαμηλά, αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 5 με 10. Εντάξει. Τότε σαν να τρώνε κλωτσιές από κάτω τα σπίτια. Οτιδήποτε λοιπόν υπάρχει, το οποίο είναι μισοκατεφραμένο, θα καταστραφεί τελείως. Αυτό είναι το κομμάτι που προβληματίζει. Αλλά από εκεί και μετά δεν είναι θέμα το οποίο έχει να κάνει με το φαινόμενο. Έχει να κάνει πια με το κομμάτι του πολιτικού μηχανικού, με το ανθρώπου που κάνει τη διαχείριση. Και τη συμπεριφορά των κτηρίων, έχετε δίκιο. Και τη συμπεριφορά των κτηρίων. Ένα άλλο σημείο. Μιλάμε, ας πούμε, όσοι κάνουμε γεωφυσική και σεισμολογία για τις κατασκευές. Παιδιά, υπάρχουν πολιτικοί μηχανικοί που ξέρουν για τις κατασκευές. Δεν το έχουμε σπουδάσει. Χαίρομαι που το λέτε. Δεν μου λέτε. Δηλαδή, συγγνώμη, όπως εγώ θα αντιδρούσα και όταν άκουγα, άμα ακούσω κάποιον αρχιτέκτονα, τοπογράφο, μηχανικό να μου μιλάει για τη φυσική, τη σεισμική αιστεία, θα του πω τι λες, άνθρωπέ μου. Εντάξει, το ίδιο κάποιοι θα πρέπει να σκεφτούν και για μας. Σωστό. Για πάμε τώρα στα ενδότερα. Δεν μου λέτε, κύριε Βαλιανάτου, πόσο άγνωστο ήταν. Γιατί ακούω εδώ πέρα περίπου σαν κάποιοι, όχι όλοι, κάποιοι από τους αδέλφους σας να ανοίξαν ένα κουτάκι παρατήρησης και ξαφνικά να τους προέκυψε ένα άγνωστο ρήγμα. Και είναι ένα ρήγμα, και είναι ρήγμα Καστελή όταν είναι κάτω από τα Αρκαλοχώρη, είναι ένα πλέγμα ρήγματων, έχει παρατηρηθεί. Νομίζω ότι είναι εύλογα ερωτήματα αυτά. Μιλάμε για ρηξηγενή ζώνη, αγαπητοί κύριοι Σαχίδη. Πώς το είπατε, ρηξηγενή ζώνη, μάλιστα. Βεβαίως, διότι αυτά τα πράγματα είναι τόσο αλληλεπιδρόντα και πολύπλοκα. Που ένα ίσον κανένα. Ένα. Δεύτερο. Ήταν άγνωστος αυτός που θέλανε να είναι άγνωστος. Εγώ έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή το κεφάλαιο 7 της συνταρακτορικής διατριβής του κ. Βασιλάκη από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, όπου πρακτικά χαρτογραφεί και ονοματίζει το συγκεκριμένο ρήγμα το 2006, παρακαλώ. Πότε? Επίσης, το 2006. Α, το άγνωστο είναι χαρτογραφημένο το 2006, μάλιστα. Λοιπόν. Επίσης, επιτρέψτε μου δηλαδή πραγματικά, γιατί το 2010 δημοσιεύεται μια εργασία σε ένα από τα πιο έγκριτα περιοδικά στον κόσμο, το Geophysical Journal International, που σας μεταφράζω τον τίτλο «Ενεργός τεκτονική στο νησί της Κρήτης». Πρώτος συγγραφέας, ο καθηγητής Ρικάρντο Καπούτο από το Πανεπιστήμιο της Φεράρα. Ο οποίος σχετίζεται και με την Κρήτη, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Έχει κάνει πολλή δουλειά στην Κρήτη. Το διδακτορικό του αφορά τη Θεσσαλία και το ρήγμα της Ελασσόνας που μας έδωσε το πρόσφατο σεισμό. Εκεί είχε κάνει το διδακτορικό του. Μάλιστα. Και μιλάει και άψογα ελληνικά, παρεμπιπτόντως. Λοιπόν, και τι είναι η εργασία αυτή. Αναφέρει τα ρήγματα της περιοχής και μάλιστα, αν πάτε στον κατάλογο των ρηγμάτων. Γκρε από το Greece, DASS, όπου είναι στο Πανεπιστήμιο της Φεράρα και έχει φτιαχτεί από τον συγκεκριμένο καθηγητή, το συγκεκριμένο ρήγμα είναι πολιτογραφημένο με τον κωδικό GR από το Greece, CS743. Άρα γι' αυτό μου λέτε εσείς. Είναι ρήγμα με ονοματεπώνυμο. Άρα γι' αυτό μου λέτε εσείς άγνωστο για όσους ή δεν το ξέραν ή τώρα το μελετούν. Είναι γνωστό, λέτε, από το 6, το 10 με δημοσιευμένες εργασίες, μελέτες και διατριβές. Και μικροσεισμούς επάνω στην Κρήτη
από το σεισμολογικό δίκτυο της Κρήτης, ναι, είχαμε σε όλα, είχαμε και έχουμε σε όλα τα ενεργά ρήγματα της Κρήτης. Ένα από τα πράγματα τα οποία μας ώθησαν πριν από 15-20 χρόνια να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια χωρίς καμία βοήθεια, εντάξει, να το επισημαίνουμε αυτό. Καλά κάνετε και το λέτε. Εντάξει, με ευρωπαϊκά χρήματα, χωρίς να στοιχίσει τίποτα στο ελληνικό κράτος, ήταν γιατί βλέπαμε ότι δεν υπήρχε παρακολούθηση της σεισμικότητας πάνω στο νησί, της μικρής σεισμικότητας. Να σας το πω διαφορετικά, και αυτό το λέω πολύ συχνά, ας πούμε, στους φοιτητές μου. Εδώ στο γραφείο μου έχω ένα σεισμόμετρο το οποίο είναι κατεστραμμένο και το οποίο ήταν από ένα σεισμολογικό δίκτυο που είχε φτιαχτεί τη δεκαετία του 90 στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο από Ευρωπαίους, οι οποίοι όταν φύγαν παρέδωσαν τα κλειδιά σε κάποιους ελληνικούς φορείς. Αυτό το δίκτυο δεν δούλεψε μετά ποτέ, μετά που φύγαν οι ξένοι. Και όταν στείναμε το δίκτυο της Κρήτης, mm-hmm, σε κάποια ορεινή περιοχή, σε κάποια μαδάρα, βρήκαμε ένα σεισμόμετρο το οποίο το χρησιμοποιούσαν για να δένουν κάτι πράγματα στα κοπάδια. Μάλιστα. Λοιπόν, το κράτησα αυτό και το έχω σαν σουβενίρ στο γραφείο μου, γιατί ποτέ δεν θέλω μέχρι να κλείσω τα μάτια μου να γίνει κάτι τέτοιο στο σεισμολογικό δίκτυο της Κρήτης που στήσαμε. Απίστευτο. Απίστευτο, λοιπόν, αυτό που λέτε. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω ότι αυτό το πράγμα, αυτό το σεισμολογικό δίκτυο έγινε στην Κρήτη επάνω, απλώς και μόνο για να δούμε τη μικροσεισμική δραστηριότητα στο νησί. Και βλέπουμε μικρούς σεισμούς, οι οποίοι ουσιαστικά τι είναι? Είναι η ανάσα των ενεργών ρηγμάτων πάνω στο νησί. Όταν λοιπόν ένα ρήγμα σου δίνει από χρόνο σε χρόνο 2, 2,5, 3, τα οποία δεν τα καταλαβαίνει κανείς στους σεισμούς τέτοιου μεγέθους, τι σου λέει? Σου υπενθυμίζει, είμαι εδώ, είμαι ενεργός. Άρα γι' αυτό είπατε είναι τομή αυτός ο εξάρης στην περιοχή. Γιατί μας έδειξε ότι αυτά τα ρήγματα που μπορεί να δίνουν μικρούς σεισμούς, κάποια στιγμή όταν ενεργοποιηθούν θα δώσουν και μεγάλους. Πότε? Μπορεί να είναι κάθε 30, κάθε 40, κάθε 50 χρόνια. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτό πρέπει να το μελετήσουμε μετά με πολύ μεγάλη προσοχή και δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν γίνεται γιατί πήγα και έστησα 3 σεισμόμετρα για να κάνω τη μόστρα μου, ας πούμε. Γίνεται όταν στείνεις ένα δίκτυο και το κρατάς αυτό το δίκτυο 10, 15, 20 χρόνια για να μαζέψεις δεδομένα για τις επόμενες γενιές. Όπως αυτό που έχετε εσείς ως Ινστιτούτο. Ακριβώς. Και γι' αυτό και εγώ δεν καταλαβαίνω. Να παραμείνει ζωντανό για τα επόμενα 15 χρόνια και ώστε να δώσει πληροφόρηση. Τώρα όλα τα άλλα. Στείνω ένα. Φέρνω και άλλα μηχανήματα, λες και είναι. Είναι περισσότερο για δημοσιοσχεσίτικους ρόλους, στους οποίους εμείς δεν μπαίνουμε, και φυσικά ρόλους που έχουν να κάνουν με πιέσεις προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για άλλους λόγους. Βέβαια, τι μου λέτε, εδώ ξαφνικά εμφανίστηκαν κάποιοι έτοιμοι να κάνουν μελέτες, λες και οι εταιρείες, για παράδειγμα, που θα φτιάξουν το νέο αεροδρόμιο δεν το έχουν κατά νου. Τώρα ανακαλύψαμε ότι η Κρήτη όλη είναι σεισμική, δεν κατάλαβα. Ξέρετε κανένα αεροδρόμιο να μην φτιάχνετε με αντισεισμική θωράκιση στις μέρες μας? Μας το πείτε και εμάς. Έχουμε και αντισεισμικό κανονισμό στο κράτος, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα, μάλιστα. Αλλά εδώ είναι τώρα ο καθένας ό,τι μπορέσει να πάρει. Εγώ θα το πω ευθέως. Υπάρχουν συνάδελφοί σας που βρήκαν την ευκαιρία, όπως το λέμε εδώ στην Κρήτη, σαν τις σκάρες να πουλήσουν την πραμάτια. Αλλά εδώ μας ενδιαφέρει κάτι άλλο. Πείτε μου, σας παρακαλώ, τι σας προβληματίζει περισσότερο αυτή τη στιγμή? Καταρχάς το νησί απάνω. Γιατί έχουμε στρέψει τα βλέμματα σε αυτό που εσείς βλέπετε να εξελίσσεται ομαλά. Ποιος είναι ο προβληματισμός σας όμως? Κοιτάξτε, στο νησί αυτή τη στιγμή μελετάμε σε συνεχή βάση σεισμική δραστηριότητα. Μικροσεισμοί γίνονται πάντοτε και πάνω στο νησί και αυτές τις μέρες και σε άλλα σημεία και τριγύρω από το νησί. Υπάρχουν ζώνες συγκεκριμένες οι οποίες έχουν έντονη μικροσεισμική δραστηριότητα. Τις έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχουν δώσει αρκετούς σεισμούς. Το κομμάτι νότια από το Τιμπάκι, το κομμάτι δυτικά, η δραστηριότητα ανάμεσα στην Κρήτη και στην Κάσο και στην Κάρπαθο, από εκεί πέρα, από τα Δωδεκάνησα. Είναι σεισμικές ζώνες, οι οποίες πάντοτε μας δίναν και θα δίνουν σεισμούς. Σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε την προστασία της θάλασσας.
Και αυτό που πραγματικά με προβληματίζει, αν θέλετε, περισσότερο από όλα, δεν είναι τόσο το επιχειρησιακό κομμάτι. Με προβληματίζει η ενδυνάμωση και η σύζευξη των δραστηριοτήτων στο νησί μέσα από όλα τα ιδρύματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια ναυαρχίδα, αν το θέλετε, που λέγεται σεισμολογικό δίκτυο. Όμως έχουμε και τρία πανεπιστήμια και ένα μεγάλο ερευνητικό κέντρο. Φρονώ λοιπόν ότι το νησί έχει, όχι με επάρχεια, είναι το αεροπλανοφόρο της Μεσογείου σε επιστημονική δυνατότητα. Λοιπόν, αστραφεί περισσότερο το πώς αυτό το αεροπλανοφόρο της Μεσογείου σε επιστημονική δραστηριότητα θα μπορέσει να δημιουργήσει τις υποδομές και τις δομές και την επιστημονική, να επεκτείνει την επιστημονική γνώση για περαιτέρω προστασία της κοινωνίας και των πολιτών της Κρήτης από όλες τις φυσικές καταστροφές, όχι μόνο το σεισμό. Ναι, 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 κατάλαβα τι λέτε και αυτό είναι και μια ευθύνη των... Να σας το πω πολύ απλά. Δεν υπάρχει έδρα μετεωρολογίας σε κανένα πανεπιστήμιο στην Κρήτη. Κοιτάξτε. Δηλαδή, είναι... και θα το λέω γιατί σε λίγο θα το αντιμετωπίσουμε, να ξέρουμε τι καιρό θα έχει στις επόμενες ώρες όταν θα αρχίσει να βρέχει στις επόμενες εβδομάδες στο Αρκαλογόρι. Ευτυχώς έχουμε το ΛΕΚ από τα Χανιά εμείς. Έτσι. Ναι, οποίος... αλλά ο κύριος Λέκας είναι ιδιώτης. Σωστά. Ο οποίος κάνει εύστοχες. Έχετε δίκιο. Α, εδώ τίθεται ένα θέμα για τους τοπικούς φορείς και τους τοπικούς εκπροσώπους. Θα το πω. Δεν μπορεί να κατεβαίνουν οι υπουργοί ανεξαρτήτως κυβερνήσεων και να μας φέρουν εδώ πέρα τους επιστήμονες καθόλου άξιους, όταν εδώ, όπως σωστά το είπατε επιστημονικά, είναι ο αφρός. Δεν κατάλαβα. Αυτό δεν προβληματίζει εδώ τους τοπικούς εκπροσώπους να πούνε στην εκάστοτε κυβέρνηση, στον εκάστοτε υπουργό, στον εκάστοτε πρωθυπουργό, γενικό γραμματέα. Τι λέτε, ρε παιδιά, εμείς έχουμε εδώ. Θέλουμε εδώ να στηριχτεί αυτή η προσπάθεια. Έχουμε ό,τι καλύτερο. Να σας πω κάτι. Στο πανεπιστημιακό κέντρο, στο οποίο υπάρχει το Ινστιτούτο Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών στα Χανιά, στο Ηράκλειο, έχει ιδρυθεί Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Ποιος το ξέρει? Με ΦΕΚ, με νόμο της Βουλής των Ελλήνων. Θα επανέλθω, κύριε Βαλιανάτο, δεν ξεμπερδεύετε μαζί μου. Θέλω να κλείσουμε όμως, γιατί με ρωτά πάρα πολύ κόσμος τώρα, εδώ έχω μηνύματα. Λέει, μήπως ο κύριος Βαλιανάτος, επειδή παρατηρεί το φαινόμενο πάνω στην ξηρά, στην Κρήτη, έχει μία αντιστοίχηση να μας πει για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Θήβα? Το μελετάμε και στη Θήβα. Και το μελετάμε με αυτές τις μεθόδους που μελετήσαμε και την περιοχή της Θεσσαλίας. Για την περιοχή της Θεσσαλίας είναι δημοσιευμένο παρεμπιπτόντος, να σας πω, εδώ και αρκετό διάστημα, και η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα. Με τις ίδιες μεθοδολογίες εφαρμόζαμε και για το Αρκαλοχώρι πριν και μετά. Με τις ίδιες μεθοδολογίες εφαρμόζουμε και για τη Θήβα πριν. Ναι. Μου είπατε όμως ότι στο Αρκαλοχώρι 26 Ιουλίου εκεί κάπου αρχίσατε να καταλαβαίνετε ότι έχει αλλάξει το πράγμα σαν ρυθμός. Μήπως στη Θήβα βλέπετε να έρχεται μια τέτοια αλλαγή? Ανησυχείτε? Κύριε Σακίνη μου, μάλλον δεν ανησυχείτε. Είναι λάθος. Να πω τέτοια πράγματα από ραδιόφωνο. Είναι λάθος να ρωτώ αν ανησυχεί ο επιστήμονας. Ο επιστήμονας είναι σε εγρήγορση. Τέλος πάντων, έχετε αυξήσει, να το πω έτσι, την εγρήγορση παρατηρώντας? Όλοι το έχουν κάνει αυτό. Όλοι το έχουν κάνει αυτό. Δεν θα μπορούσαμε να αποτελούμε εξαίρεση. Θεωρείτε ότι η εμπειρία με τα αρνητικά της θα έπρεπε τώρα να είναι στους φορείς κοινωνημένη, με τα αρνητικά της, ενός στο Αρκαλοχώρι, στη Θήβα, να έχει επικοινωνηθεί ότι αυτό δεν πήγε καλά, αυτό δεν λειτουργήσε, εκείνο δεν λειτουργήσε, εκείνο λειτουργήσε και πάρτε... Εγώ θέλω να πω κάτι γενικότερο. Φτιάχτηκε ένα Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Εγώ αυτό, αν μου επιτρέπετε, με τη φτωχή μου γνώση να δώσω μία συμβουλή, είναι η εξής. Φτιάχτε το από την αρχή σωστά. Με παλιά υλικά δεν φτιάχνεις καινούργια πράγματα. Δηλαδή το να μεταφέρεις οργανισμούς από εδώ και από εκεί και το να ξαναστήνεις μετακινώντας ανθρώπους και δομές δεν ικανοποιεί το όραμα που πρέπει να έχουμε για το μέλλον αυτού που λέγεται πολιτική προστασία. Να σας πω και μια κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε, και αν έχουμε χρόνο. Το ξέρετε ότι προβλέπονται 7 περιφερειακές δομές στο νόμο που υπάρχει? Μία από τις 7 δεν θα έπρεπε να είναι στην Κρήτη. Η απόσταση και το μέγεθος και η δυναμικότητα αυτού του νησιού, αν μη τι άλλο, το επιβάλλουν. Να σας το πω διαφορετικά. Αν είμαστε και σε ποιο εποχή τουριστικής αιχμής, τι θα λέγαμε σε αυτόν τον κόσμο, τους ξένους, οι οποίοι δεν θα ξανασυνεννοηθούν? Μέσα.
που φτάνουμε 3-3,5 εκατομμύρια. Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο. Είμαστε 500.000 το χειμώνα, 550, φτάνουμε 3,5, μπορεί και 4 αν είμαστε full σεζόν. Και έχετε δίκιο. Στις 7 δομές μία δεν θα έπρεπε να είναι στο νησί απάνω. Έχετε δίκιο. Δεν θα είχαμε τα προβλήματα τα οποία είπατε στο πρώτο μέρος της εκπομπής σας για υποδομές, για χίλια δύο πράγματα. Δηλαδή, εγώ παρατηρώ πλημμύρες. Καταστροφή στη Δυτική Κρήτη, στο ιστορικό γεφύρι του Αβικιανού. Mm-hmm. Χίλιες δυο άλλες δραστηριότητες, οι οποίες έχουν να κάνουν με τις αλλαγές στο γεωπεριβάλλον έντονες. Αυτές οι αλλαγές λοιπόν χρειάζονται νέο τρόπο προσέγγισης. Και ο νέος τρόπος προσέγγισης δεν πρόκειται να έρθει από το παλιό. Κύριε Βαλιανάτο, πριν κλείσουμε, επειδή μιλήσατε για ένα σύμπλοκο, μια ρηξηγενής ζώνη στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή. Δεν είπατε, δεν είναι ένα, όποιος το λέει δεν ξέρει τι λέει, λέτε. Είναι πολλά. Με ρωτάει πολλοί κόσμος, αυτή η ρηξηγενής ζώνη πόσο μπορεί να επηρεάσει, για παράδειγμα, περιοχές που έχουν μια εμβληματική και ιστορικά, αν θέλετε, παράδοση σε αυτά τα ζητήματα, όπως είναι ο Γιούχτας. Υπάρχει τέτοια περίπτωση, την αποκλείεται? Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται μετανάστευση επικέντρο που να μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή, εάν το παρατηρούμε, και θα έπρεπε να, τα επίκεντρα και η δραστηριότητα να μετακινηθεί. Μπορώ να σας δώσω και κάποια είδηση, ότι ξεκινάμε μια δραστηριότητα για να δούμε, και ήδη έχουμε κάνει τα πρώτα βήματα, απλώς δεν έχουμε δημοσιοποιήσει την κατάσταση ακόμα, πώς η μεταβολή των δυνάμεων, των τάσεων που λέμε, το stress field, έχει επηρεάσει τις τριγύρω περιοχές. Αυτό θα φαινόταν σε πρώτη φάση από την μετακίνηση των επικέντρων προς μία προς άλλη κατεύθυνση. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, αλλά θέλουμε να το ποσοτικοποιήσουμε. Γιατί είναι αυτό που σας είπα. Δεν θέλουμε να μιλάμε με το μυρίζοντας τα νύχια μας. Ξέρουμε κάτι μόνο όταν μπορούμε να το εκφράσουμε με αριθμούς, με νούμερα. Αυτό σημαίνει θετική επιστήμη. Όλα τα άλλα είναι φιλοσοφία, είναι θεολογία, είναι οτιδήποτε άλλο. Τα πιστεύω μας. Δεν λέμε εδώ τα πιστεύω μας, λέμε τα αποτελέσματά μας. Πιστεύω μας μπορεί να τα λένε οι πολιτικοί. Τα αποτελέσματα τα λένε οι επιστήμονες. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω και να σας ευχαριστήσω για αυτή την έξοχη συζήτηση σήμερα, που άνοιξε έτσι και διαφορετικά τη σκέψη όλων. Βλέπω εδώ τα μηνύματα. Θέλω να ακούσετε ένα απλοϊκό ερώτημα, διότι μιλήσατε για το πώς έχουν αλλάξει και γεωφυσικά τα ανάγλυφα πάνω στο νησί κτλ. Με ρωτάνε εδώ κάτοικοι. Αποκλείει ο κύριος Βαλιανάτος, χωρίς να είναι η ειδικότητά του βέβαια, αλλά μία σχέση θα έχει. Αποκλείει το γεγονός η συσσόρευση σε μεγάλο υδροταμιευτήρα, φράγμα όπως λέμε, τέτοιου όγκου νερού, και ταυτόχρονα η απομάστευση από φλέβες που πηγαίναν προς την πεδιάδα να είναι έτη περαιτέρω επιβάρυνση της γεωμορφολογίας? Λοιπόν, πετυχαίνεται σε ένα σημείο το καινούριο μάθημα που από πέρσι διδάσκω στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας είναι γεωφυσικά ρευστά και παγόμενη σεισμικότητα. Είναι ακριβώς αυτό. Δεν το λοιπόν, και μάλιστα έχουμε και μεγάλη δραστηριότητα πρόσφατη σε αυτό που λέμε παγόμενη σεισμικότητα. Για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να ικανοποιούνται με σημαντικές συνθήκες. Αυτές οι συνθήκες δεν ικανοποιούνται στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφενός μένουν λόγω των αποστάσεων, και αφετέρου τέτοιες περιπτώσεις έχουν να κάνουν με πολύ έντονες μεταβολές της στάθμης γεμίσματος, αλλά είναι τοπικές. Δεν πάνε μακριά. Μάλιστα. Νομίζω ότι είστε... Και να σας πω και κάτι, ότι η πρώτη παρατήρηση τέτοιου φαινομένου έγινε στην Ελλάδα στα Κρεμαστά, όταν γινόταν το φράγμα τότε. Μάλιστα. Είστε σαφείς. Πέσαμε διάνα δηλαδή στο ερώτημα. Δεν ξέραμε ότι κάνετε τέτοιο μάθημα. Εκτός αν ο κρατής ήταν πονηρός και το στείλε. Το ξέρω, δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Όχι, αυτό το ερώτημα μου το έχουν κάνει και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου. Και έχω απαντήσει βέβαια εκεί πέρα, επειδή το ερώτημα μου το έκανε συγκεκριμένος άνθρωπος, πολύ πιο άγρια. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Κύριε Βαλιανάτο, πριν κλείσουμε. Αλλά είδατε, αν μου επιτρέπετε κάτι άλλο, δεν υπάρχουν χαζές ερωτήσεις. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό πάντα. Πείτε μου, σας παρακαλώ, ρωτάει ο κόσμος, ποια είναι η διεύθυνση της σελίδας του Ινστιτούτου? Θέλει κάποιος να μπει μέσα να περιηγηθεί. Ναι, μπορεί να μπει είτε μέσα από την ιστοσελίδα hmu.gr είτε earth-fish.gr.
www.instituto-fysikis.gr. Ξαναπείτε τα και τα δύο, παρακαλώ πολύ. Αν γράφει στο Facebook Ινστιτούτο Φυσικής Εσωτερικού της Γης ή αν γράφει στο Google Ινστιτούτο Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών, να του το βγάλει αμέσως. Ω, σαφές. Χίλια ευχαριστώ. Εκεί, αν μου επιτρέπετε, έχουμε χάρτες όπου όλοι οι σταθμοί μας, αν κάνει κλικ πάνω στους σταθμούς, μπορεί να δει τη σεισμική δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο. Τι καταγράφει ο κάθε σταθμός. Στην Γνωσό, στον Πεφκιά, στην Ιερά Μονή, οδηγητρία που έχουμε κάτω. Όλοι οι σταθμοί, εγώ είπα αυτούς που είναι τριγύρω από το επίκεντρο, τι καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο. Και αυτό, αν μου επιτρέπετε, είναι μέσα από τις υποχρεώσεις που έχουμε προς την πολιτεία. Όταν η πολιτεία μας χρηματοδοτεί έμεσα, μέσα από τη χρηματοδότηση που δίνει στο Ινστιτούτο, στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο για το Ινστιτούτο, για τη λειτουργία των σεισμολογικών σταθμών, και να επισημάνω εδώ πέρα ότι για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια έχουμε και μια βοήθεια από την περιφέρεια Κρήτης, γιατί θα πρέπει να λέμε μετά του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Μετά από 20 χρόνια έχουμε μια βοήθεια από την περιφέρεια Κρήτης. Νομίζω ότι τώρα πρέπει να γίνεται ακμή του δώρατος. Για συνεχίστε. Λοιπόν, μπορεί να βλέπει ο καθένας τα δεδομένα, αλλά δεν υπάρχουν απόρριτα δεδομένα. Δεν μπορεί να επικαλούμαστε απόρριτα δεδομένα γιατί ο Χ Δήμος που χρηματοδότησε κάποιο πρόγραμμα δεν επιτρέπει τα δεδομένα αυτά να βγουν στη δημοσιότητα. Γιατί ακούγεται και αυτό. Μια χαρά μου απαντήσατε και σε κάτι που ακούστηκε την Παρασκευή το βράδυ σε αντιθέσεις με αυτόν τον τρόπο. Μου απαντήσατε, ναι, τώρα. Από εκεί σε τέτοιες καταστάσεις έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν μπορεί να υπάρχουν απόλυτα δεδομένα και κυρίως πρέπει να είναι προσβάσιμα πρωτίστως στους επιστήμονες. Για να διότι ανταλλάσσουν... ο επιστήμονας φτάνει μέχρι ένα σημείο. Πανδημία μου θυμίζετε τώρα. Άλλος, μπορεί να το πάει ακόμα πιο μπροστά. Πανδημία μου θυμίζετε τώρα, κύριε Βαλιανάτο, που δεν έχουν πρόσβαση όλοι οι επιστήμονες στα δεδομένα. Αυτό μου θυμίζετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, θα τα ξαναπούμε σύντομα.